άρχισε το μεγαλύτερο πείραμα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Στραμμένα στη Γενέβη τα βλέμματα της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας, καθώς ξεκίνησε στο ερευνητικό κέντρο CERN το μεγαλύτερο πείραμα του αιώνα. Χιλιάδες επιστήμονες από όλο τον κόσμο, μεταξύ τους και Έλληνες, προχωρούν αυτή την ώρα στην πρώτη φάση του πειράματος που έχει ως στόχο να εξηγήσει πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν. Σκεπτικιστές εκφράζουν τους φόβους ότι το πείραμα θα δημιουργηθεί μια μαύρη τρύπα που θα καταρχεί τη γη. Ασφαλές χαρακτηρίζει το πείραμα ο Στίβεν Χόκινγκ, εκφράζει ωστόσο αμφιβολίες για τα συμπεράσματα που θα προκύψουν. Συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση του φορολογικού νομοσχεδίου μετά από μια επεισοδιακή συνεδρίαση χθες βράδυ με εκατέρωθεν πειρά και εντάσεις. Συγγνώμη. Η κυβέρνηση αναδιπλώθηκε στο θέμα των τεκμηρίων διαβίωσης και η ένσταση αντισυνταγματικότητας αντιπολίτευσης εισέπραξε ηχηρό όχι από την κυβερνητική πλειοψηφία. Αύριο η ψήφιση του νομοσχεδίου. Βήμα πρόκληση στα προκριματικά του Μουντιάλ με την απόψη τη Ελλάδα και θέση του Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου με αντίπαλο την εταιρεία Τρίδα. Σε περίπτωση που η Ελλάδα εξασφαλίσει σήμερα την Τρίδα από την Τρίδα, θα οδηγηθεί στην πρώτη θέση του Τρίδα. Έτσι, ο σειρό στην Αττική. Άνεμη βόρειο-βορειοανατολική έως 5 και στα ανατολικά έως 6 βοφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Τα επόμενα νέα από το σύμπαν 99,5 σε μία ώρα. Καλά, δεν σκέφτεσαι και